Μόλις πριν από 6 μήνες αυτά τα ραγισμένα κομμάτια αποξηραμένης γης καλύπτονταν με νερό. Οι όχθες του ποταμού Πάδου εδώ στο Μπορέτο τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν δει ελάχιστες σταγόνες νερού. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε μεγάλη ξηρασία. Από τον περασμένο Νοέμβριο η ποσότητα της βροχόπτωσης μειώθηκε στο μισό και η ποσότητα του χιονιού μειώθηκε κατά 70%. Οπότε οι λίμνες δεν έχουν γεμίσει νερό. Περισσότεροι από 700.000 κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούν το νερό για οικιακή χρήση. Χρειάζονται λίγα λεπτά οδήγησης για να φτάσει κανείς στο φοντανελάτο των 7.000 κατοίκων. Ο Δήμαρχος αποφάσισε να κλείσει το κεντρικό συντριβάνι της μικρής πόλης, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Το να κλείνει το συντριβάνι σε μια μικρή πόλη όπως η δική μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και θα παραμείνει κλειστό όλο το 24ωρο. Ειδικά φέτος όλοι πρέπει να γνωρίζουν πως το νερό αποτελεί πολύτιμο πόρο για τον οποίο όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε. Ο περιορισμός της κατανάλωσης αποτελεί προσωρινή λύση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μάχη με τον χρόνο. Επιστήμονες εκτιμούν πως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εφόσον αντληθούν κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ειδικοί ελπίζουν πως η βροχή θα επιστρέψει το φθινόπωρο και πως η στάθμη των υδάτων θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Βεβαίως, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί την συνεργασία πολλών χωρών.